στην αγόρευσή της, η οποία διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες. Η εισαγγελέας του εφετείου κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, Γεωργία Δούρου, προχώρησε σε πλήρη ανασύνθεση του υλικού της δικογραφίας, σκιαγραφώντας γνωστές και άγνωστες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης, όπως η εγκληματική δολιοφθορά που διαπιστώθηκε στα φρένα του αυτοκινήτου του γιου του απαχθέντα επιχειρηματία τον Ιούλιο. Ενώ ο Μιχάλης Λεμπιδάκης βρισκόταν στα χέρια των απαγωγέων, που πίεζαν για την καταβολή των λύτρων, εκείνοι προφανώς επιχείρησαν να αποδείξουν στην οικογένεια ότι είναι άκρως επικίνδυνοι και αποφασισμένοι. Ήταν πραγματικά μια εμπεριστατωμένη πρόταση εισαγγελική από αυτές που πραγματικά τιμούν την εισαγγελική έδρα. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι διαφωνούμε σε σχέση με τον νομικό χαρακτηρισμό επιμέρους θεμάτων της προτάσεως της εισαγγελέως, αλλά γενικότερα ήταν πολυτελής, ήταν πολύωρη, ήταν εμπεριστατωμένη από όρια του γεγονότος της ενδελεχούς μελέτης που προφανώς έχει κάνει η εισαγγελική λειτουργό. Η εισαγγελέας προέβη στην αποκάλυψη, θέλοντας να αιτιολογήσει γιατί δεν θα ήταν σκόπιμη τυχόν δίωξη του Μιχάλη Λεμπιδάκη για ψευδορκία, υπενθυμίζοντας τις μαρτυρίες 2 κατοίκων της περιοχής που είδαν την αρπαγή και έχουν περιγράψει 2 απαγωγής χωρίς κουκούλα, επεσήμανε ότι ο Μιχάλης Λεμπιδάκης είδε τα πρόσωπα των απαγωγέων, όμως αρνείται να τα περιγράψει. Εξίσου σημαντική ήταν η αναφορά της κυρίας Δούρου ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι δράστες είχαν εσωτερική πληροφόρηση, ενώ επεσήμανε ότι η οικογένεια Λεμπιδάκη βρίσκεται αντιμέτωπη με άκρως επικίνδυνους κακοποιούς, είτε αυτοί κάθονται στο εδόλιο είτε όχι. Για όσους βρίσκονται στο εδόλιο, δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης άρτια δομημένης και καλά οργανωμένης που ήταν έτοιμη να προχωρήσει και σε άλλες έκνομες ενέργειες. Η εισαγγελέας πρότεινε να κριθούν ένοχοι. Ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μάνδρας για αρπαγή, απλή συνέργεια σε απόπειρα εκβίασης και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ ο τελευταίος φύλακας του Μιχάλη Λεμπιδάκη για αρπαγή και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Για το 46χρονο ρεθιμιώτη επιχειρηματία και τον 24χρονο από τα Σφακιά, ζήτησε να κριθούν ένοχοι για απόπειρα εκβίασης και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Πιστεύω δηλαδή ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι καλύτερη για τον κατηγορούμενο τον οποίο υπερασπίζουμε, δεδομένου ότι αρνείται κάθε εμπλοκή. Πάσχει εισαγγελική πρόταση, θα φανούν αυτά με την απόφαση του δικαστηρίου, αν τυχόν προσχωρήσει στην εισαγγελική πρόταση όσον αφορά τους κατηγορούμενους. Για το 47χρονο αγρότη, τον αποκαλούμενο παππού, για αρπαγή, απόπειρα εκβίασης και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και κατοχή πολεμικού του φεκίου. Για τον 69χρονο μεσίτη, ζήτησε να κριθεί ένοχος για απόπειρα εκβίασης και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Για τον 40χρονο φύλακα, τον αποκαλούμενο φιλόσοφο, για αρπαγή και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ για τον 46χρονο ακτιβιστή, τον αποκαλούμενο Ευγένιο, για αρπαγή, απλή συνέργεια σε απόπειρα εκβίασης και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Για τον 40χρονο πρώην γαμπρό του φερόμενου ως εγκεφάλου, ζήτησε να κριθεί ένοχος για απόπειρα εκβίασης και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Για τον 46χρονο αρχηγό, για απόπειρα εκβίασης, συγκρότηση και διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης. Για τον αδελφό του, ζήτησε να κριθεί ένοχος για συνέργεια σε αρπαγή και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ για τον 47χρονο ρεθιμιώτη επιχειρηματία, ζήτησε να κριθεί ένοχος για απόπειρα εκβίασης και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Η εισαγγελέας πρότεινε να απαλλαγούν από τα πλημελήματα όπως αυτά του εμπρισμού των αυτοκινήτων και της διακεκριμένης φθοράς, θεωρώντας ότι κανένας από τους κατηγορουμένους που βρίσκονται στο εδόλιο δεν είχε φυσική παρουσία στο χώρο της αρπαγής και καταστροφής των οχημάτων. Η κυρία Δούρου προανήγγειλε και νέο γύρο δικαστικής έρευνας, παραπέμποντας το υλικό από τη δίκη στον εισαγγελέα Ηρακλείου για να διερευνηθεί ο ρόλος 4 ατόμων. Πρόκειται για κριτικούς, ένας εκ των οποίων διαμένει στην Αθήνα, αλλά και γνωστό ποινικό από το Ρέθυμνο που είχε εμπλακεί στην απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου. Σε αυτή τη φάση μπορεί να θεωρείται ότι υπάρχει το έναυσμα για να ερευνηθούν. Κατά πόσο όμως από αυτή την έρευνα θα προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του σε δίκη είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει αυτή η διαδικασία η οποία ανοίγει τώρα. Θεωρώ όμως ότι πράγματι θα προσωποποιηθούν οι ευθύνες και θα εξατομικευθεί η ευθύνη που είναι και η ευχή όλων των υπερασπιστών.